χαρά. Μιλήσουμε σήμερα πάλι για την ελληνική πραγματικότητα. Και συγκεκριμένα για το, όπως θέλετε το πείτε, φόνο, σκότωσε, ό,τι θέλετε το πείτε. Μιλάω φυσικά για τον Ζακ, ο οποίος 33 ετών νέος άνθρωπος, ο οποίος σκοτώθηκε, όπως είπα, όπως έλεγα, άφησε την τελευταία του πνεύμα, πέθανε, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και το λέω αυτό, δεν θα δώσω ειδικό προσδιορισμό, δεν ξέρω τι έγινε άλλωστε, σε μια προσπάθεια, στην προσπάθειά του μάλλον, να ληστέψει ένα κοσμοτοπόλιο. Αυτό που καταρχήν είμαι σίγουρος βέβαια ότι αυτό θα εκπλήξει ίσως ορισμένους φίλους και εχθρούς για το βίντεο αυτό, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Ζακ δεν πέθανε επειδή ήταν οροθετικός, ούτε πέθανε επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, ούτε πέθανε επειδή ήταν ναρκωμανής. Το εξηγήσουμε. Και το λέω αυτό διότι ο ιδιοκτήτης, καθώς και ο άλλος που ήταν εκεί πέρα ο καταστηματάρχης, δεν ξέραν τον Ζακ. Τι κάνει, πώς είναι, σε ποια κατάσταση είναι. Αυτοί είδαν έναν άνθρωπο, μπαίνει μέσα, πάει να σπάσει το, να διαρρήξει το κατάστημα, την περιουσία του, και αποφασίζουν να λάβουν δράση. Και καλά κάνανε. Πολύ καλά κάνανε. Δεν μπορεί ο καθένας ο οποίος έρχεται, γουστάρει, μπαίνει μέσα σε σπίτια, σε έτσι, σε καταστήματα και τα κλέβει και τα κάνει γης μαδιά. Διότι ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι ακόμα και οι εγκληματίες, οι πιο σοβαροί εγκληματίες έχουν δικαιώματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία αυτό. Και όχι μόνο δεν έχω αμφιβολία, πρέπει να προστατεύονται και πολύ μάλιστα και αυτοί είναι σε μειονεκτική θέση τα δικαιώματά τους. Αλλά έχουμε και εμείς οι πιο νομοταγείς και καλά, αφιλήσυχοι, νοικοκυρέοι που λέγανε παλιά, έχουμε και εμείς δικαιώματα στο να φυλάξουμε το σπίτι μας, την περιουσία μας, τη ζωή μας, την ζωή της οικογένειάς μας. Οπότε προς τι το μίσος, το πανικός, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος, άσχετα σε τι κατάσταση βρίσκεται, πήγε να κλέψει έναν καταστηματάρχη και ο καταστηματάρχης στην προσπάθειά του να αμυνθεί τον κλωτσάγανε για να τον κρατήσει εκεί πέρα ώστε να επέμβει η αστυνομία, μην το ξεχνάτε, το χτυπάνε στο κεφάλι για να επέμβει η αστυνομία. Μέχρι εκεί ξέρει ο ιδιοκτήτης, μετά βλέπουμε ότι με το κεφάλι δεμένο, αν θυμάσαι, πήρε βιαλί, προσπάθησε να φτώσει, έτσι, αλλιώτικα απειλούσε τους διασώστες. Η αστυνομία, όπως βλέπουμε στο βίντεο, δεν ανακατεύτηκε καν παρά μόνο όταν έπεσε πάνω στα τραπέζια. Βρήκε την αυτή, δεν όλησε καν να πλησιάσει η αστυνομία και δεν ξέρω εάν η αστυνομία ήταν όταν ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί αν ήταν και δεν συνέλαβε και δεν επενέβη μάλλον, τότε κάκιστα. Η αστυνομία πρέπει, αυτοί που ήταν εκεί πέρα, αν ήταν, επαναλαμβάνω, πρέπει να τιμωρηθούν και θα έλεγα και αυστηρά. Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν αφήνεις τον πολίτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει να γυρίσω πίσω. Τώρα δεν θέλω να πω εδώ σε ευθύνη, δεν ξέρω τι έγινε. Άσε που ακόμα δεν ξέρουμε, μάλλον είναι από ό,τι άκουσα, ότι δεν πέθανε από τα χτυπήματα του ιδιοκτήτη, αλλά είναι απροσδιόρητη ακόμη αιτία και θα δει η τοξολογική εξέταση θα δείξει κάτι. Θα αντίξει. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, και οι δύο ιατροδικαστές, ένας εκ μέρους της οικογένειας και ένας εκ μέρους της πολιτείας, το ψάξανε και καταλήξαν και οι δύο στο ίδιο συμπέρασμα. Τι θέλω να πω, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε και εμείς τα δικαιώματά μας. Μάλιστα μια πολύ καλή μου φίλη και πάρα πολύ σοβαρή δημοσιογράφος σε ένα tweet έγραψε ότι πάλι καλά που δεν του κόψαν το χέρι. Ηρωνικά δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, να κάτσει εκεί πέρα, να το αφήσει, να κλέψει και να φύγει. Αλλά δηλαδή, πρέπει να εξηγήσουμε ένα πράγμα. Άνθρωπος ο οποίος παραβιάζει και μάλιστα έχει γίνει ακοάσιλο οτιδήποτε, δεν έρχεται για να σου ζητήσει ζάχαρη,
Ούτε έρχεται για να πιει καφέ ή να συζητήσει αν ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από την Άκη τελευταίο, ήταν καλύτερος από την Άκη τελευταίο παιχνίδι. Σαφώς έρχεται να σου κάνει κακό. Και εγώ προσωπικά, αν ήμουν υπουργός και μπορούσα, θα είχα διάταξη ότι θα αμυνθείς με όποιο μέσο μπορείς, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, για να αντικρούσεις και να αποκρούσεις. Και θα έρθει αυτόν τον ηλίθιο νόμο που λέει ότι πρέπει να είναι έτσι και αυτό, και να ρωτήσεις και αν αυτός είναι μαχαίρι, δεν πρέπει να είσαι χωρίς μαχαίρι, είμαι μαχαίρι και κατώτερο, λες και πρέπει να είναι πώς λεγόταν, που λέγανε και τα ανέκδοτα, ο καμπόης αυτός που ήταν και στο καράτε, θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Λοιπόν, πρέπει να ξέρω καράτε εγώ ή κάτι τέτοιο. Αυτά, πραγματικά, δηλαδή εκνευρίστηκα με το ξαφνικά όλοι για τον Ζακ και Ζακ. Δεν θέλω να το προσβάλλω το παιδί ή οτιδήποτε. Αλλά ρε παιδί, έχει και ο άλλος είχε δικαιώματα. Αυτά.